Κοινικού στο photo finish ουσιαστικά της προεκλογικής, Χρήσανθε. Καλό μεσημέρι. Καλώς. Τέρμα τα ψέματα. Δεν έχει άλλα ψέματα. Ναι, νομίζω ότι τα μακρά κοντά έγινα. Ναι. Μας μένει ένα 24ωρο, λιγότερο από 24 ώρες ουσιαστικά, για να και βάσει της νομοθεσίας να απαγορευτεί πλέον η οποιαδήποτε προεκλογική δήλωση ή δραστηριότητα. Να υπάρξει το απαιτούμενο 24ωρο περί συλλογής, εάν και εφόσον υπάρχει αυτή. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm. Και πια ο κόσμος να κατευθυνθεί προς την κάλπη για να εκλέξει τον επόμενο πρόεδρο που θα οδηγήσει το δύσμηρο αυτό νησί τα επόμενα 5 χρόνια. Ο οποίος θα έχει να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα, είτε είναι ο ένας είτε ο άλλος. Ευκαιρία ζωθήσεις να πω κάτι που υποβάλαμε από την πρώτη στιγμή αυτής της μακράς προεκλογικής περίοδου. Ναι. Ότι κατά την άποψή μου και κατά την άποψή μας, αυτός ο σταυρός μαρτυρίου θα έπρεπε να φοβίζει και να γεμίζει δέος τους υποψήφιους. Αντί αυτού είχαμε πολλούς υποψήφιους και ακόμη και σήμερα δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν αντιληφθεί τι είναι αυτό που τους περιμένει από τη Δευτέρα. Γιατί αν τους εξάντλησε η προεκλογική εκστρατεία, η προεκλογική εκστρατεία και τα όσα έφερε μαζί της, μικρά και ασήμαντα, είναι υποσημείωση σε αυτά τα δραματικά διλήμματα που θα κριθούν να διαχειριστούν από τη Δευτέρα. Και είναι παγκόσμια τα ζητήματα, αλλά είναι και κυπριακά. Άρα είναι είτε πάρα πολύ θαραλέοι οι υποψήφοι, οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να διεκδικήσουν, είτε θεωρούν τον εαυτό τους πάρα πολύ ικανό. Το αν είναι ικανό, θα το δείξει η πραγματικότητα. Και μόνο η πραγματικότητα. Θα το κρίνει ο λαός στο τέλος της ημέρας. Μετά. Έχει και άλλα επίθετα που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά δεν είναι τσόλας. Ας συγκρατηθούμε προς το παρόν. Θα έλεγα πρώτα-πρώτα ότι τουλάχιστον στο κομμάτι που μας αφορά εμάς, ετοιμαζόμαστε τώρα να κορυφώσουμε αυτή την μεγάλη δραστηριότητα, την δική μας, καθηκόντος, που καταγράφαμε όλο αυτό το διάστημα την προεκλογική εκστρατεία. Δώσαμε μια εξέταση την περασμένη Κυριακή, θα δώσουμε άλλη μία αυτή την Κυριακή από το πρωί, έτσι. Όλο εδώ το προσωπικό του συγκροτήματος Δίας, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, νυχτό ξημερώνεται προκειμένου να κάνει αυτό που πρέπει, να προσφέρει μια σφαιρική ενημέρωση, αντικειμενική ενημέρωση, γύρω από αυτή την κορυφαία γιορτή της Δημοκρατίας. Και μεταδίδουμε σε ζωντανό χρόνο, δευτερόλεπτο, έτσι. Δευτερόλεπτο. Έτσι θα είμαστε από το πρωί και θα τελειώσουμε μετά την ανακήρυξη στο στάδιο. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, με το exit poll. Ναι, και μετά στις 6, με τους πανηγυρισμούς και με του τις νικητή. Αναλύσεις πια του αποτελέσματος, το οποίο φρονώ ότι δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το είδες, εκλέει και τελείωσε. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει αλυσιδωτές δραστηριότητες και ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη του τόπου. Ο οποίος πολιτικός χάρτης ζυμώνεται ήδη, έχει ξεκινήσει η ζύμωση, η μαγιά έχει μπει εδώ και αρκετό καιρό. Και το θέμα των συνεργασιών θα απασχολήσει πάρα πολύ τον κόσμο. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σταυροδρόμι, ειδικά για το κυβερνών κόμμα, με το πού θα γύρει η πλάστιγκα, με το τι τελικά θα ψηφίσει η κρίσιμη μάζα του συναγερμού. Η ηγεσία μπορεί να λέει ή να μην λέει ό,τι θέλει. Είναι ένα θέμα. Η κρίσιμη μάζα όμως του συναγερμικού κόσμου θα καθορίσει μάλλον το αποτέλεσμα. Ναι, ξέρεις, το σκεφτόμουν σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Φρονώ ότι ειδικά η δραστηριότητα των τελευταίων ημερών με το που έκλεισε η κάλπη, συντείνει στο να χάνει ακόμη μεγαλύτερο την αξιοπιστία της, την αξιοπιστία το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και εξηγούμε. Την ώρα που όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγες ότι εγώ είμαι ο ικανός και εγώ μπορώ να σώσω την Κύπρο από τα διάφορα εφιαλτικά της ερωτήματα, δεν γίνεται να μην μπορείς να απαντήσεις στο ερώτημα ποιος εκ των δύο. Την ώρα που έλεγες ότι θα αναλάβω εγώ να σώσω την οικονομία που έκαναν οι άλλοι κομμάτια, δεν γίνεται να είσαι έτοιμος να συνεργαστείς μαζί τους για την επόμενη πενταετία. Και από το άλλο στρατόπεδο, την ώρα που έλεγες ότι
είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, είναι το πιο διεφθαρμένο κόμμα και είναι η πηγή της διαφθοράς, δεν γίνεται μετά να είσαι έτοιμος να τους αγκαλιάσεις και να τους καλωσορίζεις στη νέα διακυβέρνηση. Είναι άλλο η προεκλογική περίοδος και άλλο μετά την κάλπη, ναι, και αυτοί που μένουν απ' έξω. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει σε κάποια στιγμή να σκεφτούμε όλοι, ναι, ότι στην πολιτική δεν γίνεται να λέμε και να ξυλέμε, να είναι όλα έπαια πτερόεντα, mm-hmm, να κάνουμε ό,τι δήλωση θέλουμε, γιατί απλά δεν πληρώνουμε φόρο. Mm-hmm. Την ώρα που λέμε κάτι και το δηλώνουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το υποστηρίζουμε και να το υποστηρίζουμε κιόλας διαχρονικά. Μάλιστα. Μόνο τότε έχει αξιοπιστία η πολιτική ζωή του τόπου. Ένας νέος άνθρωπος που μας παρακολουθεί σήμερα και δεν ήξερε τι έγινε στην Κύπρο πριν 30 ή 40 χρόνια. Το γιατί δεν ήξερε, ενώ θα έπρεπε να ήξερε, είναι μια άλλη ιστορία, θα την κάνουμε μετά. Αλλά ναι, εάν δεν ήξερε, πώς θα αποφασίσει όταν ό,τι ήξερε μέχρι την ημέρα των εκλογών ανατράπηκε και ήρθε τούμπα την αμέσως επόμενη ημέρα. Η διαφορά είναι ότι ο κόσμος όταν πλέον προσπαθήσεις έχει τώρα πολύ μεγαλύτερη κρίση από ό,τι είχε στο παρελθόν και πολύ μεγαλύτερη πληροφόρηση από ό,τι είχε στο παρελθόν για να σχηματίσει άποψη. Ναι. Άρα ίσως μια κολοτούμπα να μην τον οδηγήσει και σε δική του κολοτούμπα. Γενικά από τη Δευτέρα είμαστε στον αστερισμό της κολοτούμπας. Έτσι. Έτσι. Η κολοτούμπα έχει την... Ξέρεις τι γίνεται όμως. Τους φέρνουμε εδώ στο στούντιο τους πρωταγωνιστές της κολοτούμπας, τους τα λέμε και μας λένε, αλλά ντάλλον Χρύσανθε. Αυτό, ναι, είναι και αυτό προς κρίση του κόσμου για την επόμενη μέρα. Επίσης, προσπαθώ να αντιληφθώ τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Και αδυνατό. Λήφθηκε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση στο κόμμα. Έτσι. Κατά συνείδηση. Τι ζόρι τραβάνε τώρα οι διάφοροι, ναι, και οι διάφοροι, οι μεν και οι δε, να δημοσιοποιούν τη συζήτηση που κάνουν με τη συνείδησή τους. Ναι. Και να την θέτουν και στη δημόσια σφαίρα. Αφού η απόφαση του πολιτικού γραφείου έθεσε το θέμα συνειδησιακά. Ναι. Είπε δηλαδή μεταξύ άλλων, κάτσε, συζήτα με τον εαυτό σου, αποφάσισε με τη συνείδησή του, με τη συνείδησή σου και πήγαινε ψήφισε. Πριν από λίγο είχαμε και άλλη ανακοίνωση από το Δημοκρατικό Συναγερμό που επαναλαμβάνει αυτό ακριβώς. Ποιος ο λόγος της κοινοποίησης αυτού του διαλόγου με τη συνείδησή του από τους μεν και από τους δε? Είναι προφανές. Θέλουν να κατευθύνουν τους δικούς τους ψηφοφόρους. Όταν δεν μπεις στην ουσία αυτής της συζήτησης με τη συνείδηση, ναι, αντιλαμβάνεσαι κιόλας ότι είναι και ψεύτικη συνείδηση. Δηλαδή λένε και ψέματα στη συνείδησή τους. Ναι. Και από τα δύο στρατόπεδα. Δηλαδή προσπαθώ να ακολουθήσω συλλογιστικές που διαβάζω και μένω με το στόμα ανοιχτό. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να λέει που μέχρι σήμερα υποστήριζε με βάση συγκεκριμένες αρχές, με βάση συγκεκριμένο αφήγημα, ότι πάμε να λύσουμε το Κυπριακό χθες και ξαφνικά σήμερα υποστηρίζει κάτι το οποίο είναι ακριβώς ανάποδο. Ναι. Και το ανάποδο αυτού. Έτσι, πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε με σκεπτικισμό το ότι ήμασταν έτοιμοι να τα δώσουμε όλα κάθε φορά που πηγαίναμε συνομιλίες με την Τουρκία και όμως υποστηρίζει κάτι που εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το οποίο όλη την προηγούμενη περίοδο το σχολίαζε. Θα πρέπει, κάποια στιγμή να μας εξηγήσουν και οι ίδιοι πρωταγωνιστές τι εννοούν με τη λέξη υπέρβαση σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Η λέξη υπέρβαση έχει γίνει κολυμπήθρα του Σιλοάμ για να ξεπληθούν όλες οι κολοτούμπες. Αυτή η λέξη τώρα έχει ταλαιπωρηθεί βάναυσα, για να μην πω τίποτα άλλο, το τελευταίο 48ωρο. Ναι. Υπέρβαση. Η υπέρβαση ή κοροϊδία. Μασκαρεμένη κιόλας, για να είμαι μάλιστα και στο πνεύμα του τριωδίου το οποίο διάγουμε τώρα. Έτσι. Τι σημαίνει υπέρβαση? Υπέρβαση τι? Υπέρβαση σε αξίες, υπέρβαση ακριβώς σε αρχές. Και η υπέρβαση πάνω σε ποια βάση γίνεται? Επίσης βλέπουμε ιδιαίτερο ερωτηματικό. Ναι. Όλη αυτή την ιστορία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί ακόμη. Μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί ακόμη τον ρόλο του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τελικά είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας? Είναι κομματάρχης? Είναι και πρόεδρος, είναι και κομματάρχης? Ήταν λάθος να συμμετάσχει. Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο? Ήταν λάθος να συμμετάσχει στην προεκλογική. Μπαίνει και βγαίνει στο δωμάτιο? Και τι ρόλο θέλει να διαδραματίσει? Τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα του κόμματός του? Τον ενδιαφέρει το ότι με τις ενέργειές του οδηγεί τα πράγματα στο να διαλυθούν αντί να συνενωθούν?
Και πότε θα μιλήσει για να ξεκαθαρίσει κάποια υποτίθεται πράγματα. Υποτίθεται ότι περιμένουμε να γυρίσει από τις Βρυξέλλες για να κάνει δήλωση. Και όταν βγαίνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Πρόσεξτε, όχι κάποιος τυχαίος. Βγαίνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο αρχηγός του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος, ο οποίος ήταν ο κύριος υποστηριχτής, είναι ο κύριος υποστηριχτής της υποψηφίας Χριστοδουλίδη. Και λέει, με πήρε για να με συγχαρεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ως τι τον πήρε δηλαδή να τον συγχαρεί? Ως τι τον πήρε? Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ως επίτιμος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, που θέλει να βγάλει από τη μέση τον νυν πρόεδρο? Είναι ερωτήματα που δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή. Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα κληθεί να το ξεκαθαρίσει σήμερα αυτό. Και αν δεν τα αντιλαμβάνομαι εγώ, που εγώ θα πει κάποιος και εσύ τι καίγεσαι, αδερφέ. Φανταστείτε πώς νιώθει τώρα ένας συναγερμικός τέλεχος που τα βλέπει όλα αυτά. Έτσι, και βλέπει τώρα τους υπουργούς να λένε, να τσακώνονται με τους άλλους υπουργούς. Να λένε η μεν το ένα, η δε το άλλο. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο, το έχουμε εξαγγείλει, παρακαλώ. Απλά θα έλεγα, για να κάνω και την γέφυρα, ότι στην ουσία το αποτέλεσμα θα το καθορίσει ο τρόπος που θα κινηθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ναι, το είπαμε. Εκεί είμαστε τώρα. Ανάλογα με το πώς θα μοιραστεί το κόμμα αυτό, θα εκλέξει και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα τον καλωσορίσουμε λοιπόν, Αβέροφ Νεοφύτου, εδώ στο στούντιο. Χαμογελαστός. Καλωσορίσατε, κύριε πρόεδρε. Καλωσορίσατε, κύριε.